Ο εορτασμός της 7ης Μαρτίου του 1948 αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τα Δωδεκάνησα. Τη μέρα αυτή επέλεξε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, ο σύντροφος Μανώλης Χριστοδουλάκης, να επισκεφτεί το νησί μας, τιμώντας τις δωδεκανησιακές του ρίζες και τα Δωδεκάνησα. Φίλες και φίλοι, στον δρόμο προς το δεύτερο συνέδριο, στα τέλη του Μάρτη, καλούμε όλους τους πατριώτες που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την ανάγκη για προοδευτικές αλλαγές να γίνουν συμμέτοχοι του κινήματος αλλαγής. Η οικονομική κρίση, η υψηλή ανεργία και η εργασιακή ανασφάλεια δεν αφήνουν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να πιστέψουν ότι υπάρχει ένα καλύτερο αύριο. Εμείς επιδιώκουμε να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα και να φέρουμε ξανά τον προοδευτικό χώρο επικεφαλής της προσπάθειας αυτής. Δεν αξίζει στην πατρίδα μας η σημερινή μιζέρια. Στην Ευρώπη, με όχημα τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία, αναπτύσσεται ένα ανερχόμενο ρεύμα μιας νέας ακροδεξιάς. Καταρχάς, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι κοντά στα μέρη μου. Όπως ξέρετε, ή αν δεν το ξέρει, καταγωγή μου από την Καλλινό. Και πάντα όταν είσαι πολύ κοντά στο νησί σου, είναι λίγο διαφορετικό το συνέστημα. Ήμασταν λοιπόν σήμερα με την ευκαιρία και του εορτασμού για την 71η επέτειο από την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στη μητέρα Ελλάδα. Μαζί με τον εορτασμό είναι η καλύτερη δυνατή ευκαιρία για να μπορέσουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα από τα Δωδεκάνησα, από τις ακριτικές μας περιοχές, σε όλους μας τους συμπολίτες εδώ πέρα, ότι για εμάς είναι στην καρδιά των δικών μας πολιτικών προτεραιοτήτων. Ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να σταθούν ποτέ ούτε μόνοι, ούτε απομονωμένοι. Και ακόμα περισσότερο, ειδικά για τα εθνικά μας θέματα, να στείλουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι μέσα στο πλαίσιο των προκλήσεων που εντείνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα από την Τουρκία, είτε στον Εύρο, είτε στο Αιγαίο, είτε στην Κύπρο, ανοίγοντας ουσιαστικά όλο το πλαίσιο των νέων ετοιμάτων που θέλουν να βάλουν σε ένα υποτιθέμενο νέο τραπέζι διαπραγμάτευσης, στέλνουμε το μήνυμα ότι όπως δεν διεκδικούμε τίποτα από κανέναν γείτονά μας, έτσι και ούτε μισό χιλιοστό της εθνικής μας κυριαρχίας δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Είναι η καλύτερη δυνατή εγγύηση για να αποδείξουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε και δεν θέλουμε να είμαστε ο τρίτος πόλος στο πολιτικό μας σύστημα. Είμαστε ο μόνος δρόμος για την ουσιαστική προοπτική της χώρας την επόμενη μέρα. Είμαστε ένας χώρος ο οποίος έχει μάθει να πρωταγωνιστεί, ο οποίος δεν βολεύεται με το ρόλο του ρυθμιστή, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, που σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουν οι κύριοι της κυβέρνησης, επειδή βρήκανε κάποιους πρόθυμους να τους βολέψουν σε καρέκλες, η ιστορία μας, οι αρχές και οι αξίες μας δεν εξαγοράζονται. Οι διαχρονικοί αγώνες των τελεχών μας δεν εξαγοράζονται. Οι αρχές του ιδρυτή του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου δεν εξαγοράζονται. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν σήμερα, με βάση το προγραμματικό μας πλαίσιο, να κάνουμε πράξη αυτό που για εμάς είναι το δικό μας όραμα σήμερα, για μια ισχυρή Ελλάδα ξανά. Μια Ελλάδα που θα αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση, αλλά με στόχο να προχωρήσουμε μπροστά και όχι να γυρίσουμε ξανά στις αιτίες που μας οδήγησαν σε αυτήν. Μια χώρα ανεξάρτητη, που θα μπορεί αυτοτελώς να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας, που θα μπορεί όμως παράλληλα να χαράσει μόνη της τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις για ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος, όμως παράλληλα αναδιαμορφώνοντας το αναπτυξιακό της μοντέλο, προσελκύοντας επενδύσεις, στηρίζοντας τον ιδιωτικό τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια χώρα που θα σέβεται και θα υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα, την εθνική της κυριαρχία. Μια χώρα που θα θωρακίσει τους θεσμούς της, τη δημοκρατία, τη συμμετοχή σε μια πολιτική συγκυρία που η κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να εργαλειοποιεί τα πάντα, καταστρατηγώντας οποιαδήποτε έννοια διάκρισης εξουσιών και ανεξαρτησίας των θεσμών. Αλλά πολύ περισσότερο από όλα αυτά, μια χώρα με προοπτική που θα δώσει ένα λόγο σε όλα τα νέα παιδιά που είναι σήμερα στο εξωτερικό από ανάγκη και όχι από επιλογή, αλλά και στα παιδιά που δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους εδώ, να μπορέσουν να πιστέψουν ότι τα όνειρά τους μπορούν να γίνουν ξανά πραγματικότητα. Να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Να προσφέρουν και να συνεισφέρουν σε αυτήν. Να αξιοποιήσουν αυτό το τεράστιο πνευματικό κεφάλαιο που υπάρχει και μπορεί να είναι η βάση για την επόμενη μέρα της χώρας μας.
Αυτό λοιπόν για εμάς είναι το δικό μας όραμα ξανά για μια ισχυρή Ελλάδα. Και αυτή ακριβώς είναι και η μάχη που καλούμαστε να δώσουμε. Ναι, είναι δύσκολη. Είναι μια μάχη δύσκολη. Αλλά θα τη δώσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, με όλες μας τις δυνάμεις. Θα τη δώσουμε και στην ΚΟ και σε όλα τα Δωδεκάνησα και σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα χωριά της πατρίδας μας. Και θα τη δώσουμε γιατί το χρωστάμε στην ιστορία της παραταξής μας. Το χρωστάμε στα χιλιάδες στελέχη που έχουν δώσει διαχρονικά την ψυχή τους για να μπορέσει αυτή η χώρα να γυρίσει σελίδα. Και το χρωστάμε σε όλους τους Έλληνες που εμπιστεύτηκαν, εμπιστεύονται και θα ξαναεμπιστευτούν τη νέα, μεγάλη και ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Έχουμε παρελθόν, έχουμε παρόν και θα έχουμε και μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καταρχήν και μη μου ευχαριστώ. Τελικά εμείς εδώ κανείς είμαστε φιλόξενοι και ξέρουμε να τιμούμε τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το βήμα. Γραμματέα μας καλωσόρισες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα ανάμεσά σας, σύντροφοι και συντρόφισσες. Μία μέρα τόσο σημαντική για τα Δωδεκάνησα. Σήμερα η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει εδώ, χτυπάει στα Δωδεκάνησα λόγω της ημέρας. Ημέρα μνήμης, ημέρα που θυμίζει τελικά το τσαγανό και τους αγώνες που δίναμε διαχρονικά οι Δωδεκανήσοι για να είμαστε ελεύθεροι, να μην είμαστε κάτω από κανέναν ζυγό. Μία μέρα όμως πρέπει να μας αφυπνίσει, γιατί με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Θεωρώ ότι σήμερα θα πρέπει από εδώ, σήμερα από τα Δωδεκάνησα, από την ΚΟ, από αυτή την αίθουσα, να απευθύνουμε ένα προσκλητήριο σε όλους τους συντρόφους και συντρόφισσες που κάποια στιγμή μας γύρισαν την πλάτη, δικαίως αδίκως, δεν νομίζω ότι τώρα έχει αξία να το συζητήσουμε, να επιστρέψουν στο χώρο μας, στο κίνημα αλλαγής, εδώ που χτυπάει η καρδιά των προοδευτικών δυνάμεων, ο χώρος της κεντροαριστεράς, και να δώσουμε τους αγώνες μας για μια Ελλάδα δίκαιη, για μια Ελλάδα που διατηρεί την εδαφική της ακεραιότητα και την εθνική της ανεξαρτησία. Γιατί θεωρώ ότι εμείς εδώ στο Αιγαίο ξέρουμε τι σημαίνει αμφισβήτηση. Εμείς εδώ στο Αιγαίο ξέρουμε τι σημαίνει όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς εδώ στο Αιγαίο ξέρουμε τι σημαίνει να νιώθεις την ανάσα του γείτονά σου και να φοβάσαι ανά πάσα στιγμή τι σου ξημερώνει. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι εμείς οι Δωδεκανήσιοι, ειδικά μια τέτοια μέρα, θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να πάει σπίτι της. Είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη που παίζει με τα εθνικά μας θέματα, που παίζει με την εδαφική μας ακεραιότητα, δεν σέβεται τους κανόνες διεθνούς δικαίου, εκχωρεί, παραχωρεί ασυστόλως την δική μας την κυριαρχία. Λοιπόν, εμείς λέμε ένα βροντερό όχι και θα σταθώ πραγματικά μόνο στο θέμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Ο γραμματέας αναφέρθηκε αναλυτικότερα σε όλα όσα ταλανίζουν τη σημερινή κοινωνία, την ελληνική. Είναι πάρα πολλά, τα ξέρουμε όλοι. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε χάσει οι Έλληνες την αξιοπρέπειά μας, αυτή που μας είχε δώσει το Πασόκ, και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το λέμε. Αυτός ο χώρος είναι που πραγματικά έδωσε αξία στον κάθε άνθρωπο, και αυτός ο χώρος θα πρέπει να ξαναβγεί δυναμικά το κίνημα αλλαγής, στο οποίο συστρατεύονται πλέον όλες οι υγιείς δυνάμεις της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, εμείς εδώ, οι Δωδεκανήσοι, εσείς εδώ στην ΚΟ, θα πρέπει να βγείτε δυναμικά και να στηρίξετε την προσπάθεια που δίνουμε όλοι εμείς, που δίνει η πρόεδρός μας, που δίνουν τα στελέχη μας, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, ο γραμματέας, οι υποψήφοι βουλευτές, όλοι όσοι συστρατεύονται. Μία φωνή ισχυρή να πείσουμε την κοινωνία ότι η πραγματική λύση στην διέξοδο από την κρίση της χώρας μας είναι να ενδυναμώσει το κίνημα αλλαγής και να τον κάνει ρυθμιστή των εξελίξεων την επόμενη μέρα των εκλογών. Μαζί λοιπόν, συστρατευόμενοι για μια καλύτερη Ελλάδα, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη, ο τόπος μας πρέπει να φύγει από αυτή τη μιζέρια, από αυτή τη μικρότητα στην οποία βρισκόμαστε, και βεβαίως θα πρέπει να νιώσει πάλι ο Έλληνας ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Ο κόσμος να στηρίξει το κίνημα αλλαγής, που είναι μια υπερπροσπάθεια του δημοκρατικού χώρου για να δημιουργήσει μια ξανά ελπίδα για το μέλλον. Και θέλω να ευχηθώ ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί σύντομα, γιατί αναγνωρίζει ότι οι αξίες δεν έχουν χαθεί, ότι η αξιοπρέπεια και η αξιοκρατία είναι στον πρωταρχικό ρόλο που πρέπει να ισχύσει, και στον τομέα που ασχολούμαι υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, διότι έχω, κανένας δεν μου χαρίστηκε, έχω 9.500 ένσημα, όπως οι περισσότεροι από εμάς έχουν εργασιακή εμπειρία.
και μπορούν να αποδώσουν σε τομείς οι οποίοι θα δώσουν ένα καλύτερο αύριο για τη νέα γενιά, την οποία θεωρώ ότι έχουμε τεράστια υποχρέωση να τη στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. ΕΚΟΣ είναι ένας χώρος για μένα σημαντικός. Εργάστηκα εδώ το 2013 στο Αστήρο Οδυσσέας. Έχω πολλούς δεσμούς με πολλούς ανθρώπους εδώ, και όπως και η Ρόδος, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα, χρειάζονται ανθρώπους με άλλο ήθος, με άλλη αξιοπρέπεια, να μπουν μπροστά μαζί με τους νέους να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η χαρά μου είναι διπλή σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένη που είναι εδώ μαζί μας ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, και οφείλω να σας εκμυστηρευτώ ότι προσωπικά προσπάθησα έτσι ώστε ο γραμματέας να είναι εδώ σήμερα, και ήταν μια συμφωνία η οποία προήλθε από μια δική μας επικοινωνία, και φυσικά η Νομαρχιακή και το Τοπικό Συμβούλιο συμφώνησαν. Και ξέρετε, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι είναι εδώ σήμερα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μιλάμε για την 7η Μαρτίου, οπότε μιλάμε για την γιορτή των Δωδεκανήσων, για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων, για μια ημέρα εξαιρετικά σημαδιακή, γιατί σηματοδοτεί το γεγονός ότι τα Δωδεκάνησα ανήκουν στην Ελλάδα. Και επίσης σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα είναι εδώ ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος είναι ένα υψηλό βαθμό στέλεχος του κόμματός μας. Αυτό λοιπόν θέλει να πει ότι το Κίνημα Αλλαγής είναι κοντά στα Δωδεκάνησα, είναι δίπλα στα Δωδεκάνησα, τιμά την ακριτική Ελλάδα, τιμά την νησιωτικότητα. Η σημασία αυτής της επίσκεψης είναι τόσο μεγάλη, γιατί το γεγονός, το σχέδιο Ελλάδα και το πώς προσαρμόζεται το σχέδιο Ελλάδα στην πραγματικότητα των νησιών θα φέρει την ανάπτυξη που εμείς προσδοκούμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι το κίνημά μας είναι κοντά στον νησιώτη, είναι κοντά στον ακρίτα, είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να νιώθουν τον πολιτικό κόσμο κοντά τους. Συζήτηση για τα νησιά. Τι θα πει συζήτηση για τα νησιά? Έχουμε να συζητήσουμε εμείς κάτι με την Τουρκία που έχει σχέση με τα νησιά? Εμείς διαχρονικά είχαμε την πάγια εθνική στρατηγική που χάραξε ο Ανδρέας Παπανδρέου ως Πρωθυπουργός και με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, ότι οι διαφορές μας με την Τουρκία, ότι μία είναι η διαφορά με την Τουρκία, την οποία εμείς θα αναγνωρίσουμε και για την οποία είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε. Να κάνουμε διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύνυπο σχετικό και να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αν υπάρχουν κάποιες διαφορές τριτεύουσες στην υφαλοκρηπίδα, να αποφασίσει το Διεθνές Δικαστήριο. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση με την Τουρκία σημαίνει παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Και ως Κίνημα Αλλαγής, αλλά και ως κάτοικοι των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο της Δωδεκανήσου. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία, με αφορμή και τη σημερινή μέρα, να πείσουμε τους ανθρώπους που μας είχαν τιμήσει στο παρελθόν, και είναι μεγάλο το τμήμα του λαού της ΚΟ που έφυγε από εμάς και πήγε προς το ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει αυτή η κυβέρνηση της προσεχής εκλογής να καταψηφιστεί και από πατριωτικό καθήκον. Εμείς είμαστε, και το έχουμε αποδείξει, δεν το λέμε, δεν είμαστε εθνικιστές, δεν είμαστε αντίον του διαλόγου, είμαστε πατριώτες. Και τα πατριωτικά μας κυριαρχικά δικαιώματα θα τα υπερασπιστούμε με κάθε θυσία. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση που φτάνει στο σημείο να τα διαπραγματεύεται πρέπει στις επόμενες εκλογές να φύγει, και να φύγει στρατηγικά ηττημένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους βουλευτές μας.